Θα τα αναλύσουμε για το παιχνίδι που είδαμε στους Ζωσιμάδες και με τη βοήθεια και ενός ανθρώπου που βρέθηκε εκεί πέρα, ενός πρώην παίχτη του Άρη, τον Γιώργο Ντουγκουλιά, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι και πάμε να τον καλησπέρασουμε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Φαντάζομαι ότι και εσύ άλλα περίμενες και άλλα είδες τελικά από το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου. Έτσι είναι, εντάξει. Περιμέναμε όλοι και άλλη εικόνα της ομάδας λίγο πιο καλή, αλλά και να μην χάσει. Και νομίζω ότι δεν άξιζε κιόλας να χάσει και μετά την εικόνα, αν και δεν ήταν καλός ο Άρης, μπορούσε έστω με το χει να φύγει. Γιώργο, λέμε ότι ήταν καλά τα Γιάννενα. Τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία παίζει μόνο άμυνα. Ναι, εντάξει, αυτό το περιμέναμε και όταν ο Άρης πάει και με 3-3 στην πλάτη στα Γιάννενα και τα Γιάννενα έχουν μια νίκη μόνο με 3 βαθμούς, όλοι περιμέναμε ότι θα παίξει και από αυτά που είχαμε δει από τις πρώτες 3 αγωνιστικές τα Γιάννενα, περιμέναμε ότι θα παίξει άμυνα και αυτό έκανε. Σίγουρα ξέραμε ότι αν προηγηθούν τα Γιάννενα θα δυσκολεύσουν πολύ τα πράγματα. Ενώ αν προηγούταν με το δοκάρι ο Άρης θα ήταν τελείως άλλη εικόνα που θα έπρεπε να ανοιχτούν τα Γιάννενα και θα ήταν πολύ πιο εύκολο νομίζω για τον Άρη. Γιώργο, θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε το παιχνίδι με το Λεβαδιακό και αυτό με τα Γιάννενα, γιατί νομίζω, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, ότι ο Άρης η εικόνα του δεν έχει πολλές διαφορές. Με δύο φάσεις δηλαδή, ότι κόντρα στο Λεβαδιακό ο Άρης προηγήθηκε νωρίς και άλλαξε το ρύθμο του μάτς. Και στα Γιάννενα είναι η φάση που ανέφερε με το δοκάρι του Ματέο, που αν έπαιρνε το προβάδισμα, νομίζω ότι δύσκολα θα έκανε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παρά την εικόνα την οποία παρουσίαζε. Έτσι είναι, γιατί νομίζω και τα Γιάννενα δεν είχαν κάποια ευκαιρία. Και αν άκουσα λίγο καλά, το αναφέρατε και λίγο πριν με βγάλετε την εκπομπή. Και νομίζω και τον γκολ δεν ήταν καν ευκαιρία, γιατί η μπάλα δεν πήγαινε καν ευκαιρία. Ναι. Το σουτ πήγαινε τελείως εκτός. Είναι αυτές οι άτυχες στιγμές του ποδοσφαιριστών που εκεί έτυχε να είναι ο Δελιζήσης και βρήκε την μπάλα στα πόδια του και μπήκε γκολ. Δεν το είχαμε ξαναδεί τον Άρη, και αυτό έλεγα στα προηγούμενα παιχνίδια πριν τα Γιάννενα, δεν είχαμε δει ποτέ τον Άρη να βρίσκεται πίσω στο σκορ και δεν ξέραμε πώς θα αντιδράσει. Και νομίζω σε αυτό το μάτς αυτό που φοβόμουν να έγινε και τον είδαμε τον Άρη να μην μπορεί να αντιδράσει και νομίζω είναι από τα λίγα πράγματα που πρέπει να προπονηθείς, να δουλεύεις πάνω σε αυτό. Μετά από την καλή εικόνα που έχει δείξει η ομάδα στο πρωτάθλημα, ότι όταν βρίσκεται πίσω στα σκορ, πώς θα μπορέσει να ξαναγυρίσει τον αγώνα. Βλέπω τη στατιστική, τη συνολική της ομάδας. Βλέπω ότι ο Άρης έχει κλέψει 90 φορές την μπάλα στα 4 πρώτα παιχνίδια και έχει κάνει 171 λάθη. Τα 171 λάθη, έχω την αίσθηση, είναι πολύ μεγάλος αριθμός. 93 εκ των οποίων έγιναν κόντρα στον Πας. Πολύ μεγάλος αριθμός για 4 παιχνίδια και όταν τα 3 θα έχεις κερδίσει κιόλας. Απλά να σημειώσω εγώ εδώ πέρα ίσως μια άλλη ανάγνωση αυτού του αριθμού, Γιώργο, ότι αυτό δείχνει από την άλλη και την προσπάθεια της ομάδας να παίξει κάτι. Καλά, ναι. Έτσι είναι, φαίνεται. Η ομάδα παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, παίζει ανοιχτό ποδόσφαιρο, γι' αυτό και γινόταν το παιχνίδι αυτό στα Γιάννενα, πήγαινε πάνω κάτω η μπάλα. Δηλαδή αμέσως μόλις κλέβει την μπάλα πάει γρήγορα στην επίθεση. Αυτό που μόνο νομίζω της λείπει της ομάδας και το έδειξε νομίζω στα 3 παιχνίδια, αυτό που είδα εγώ κατάλαβα, είναι ότι ενώ φτάνει στα πλάγια, ενώ φτάνει κοντά στην εστία, δεν έχει πολλούς ποδοσφαιριστές που μπαίνουν μέσα στην περιοχή και τις πολλές φορές που κατεβάζει την μπάλα, τις κάνει λίγες φορές με επικίνδυνες ευκαιρίες. Πες μου κάτι, μια που είπες για επιθετικό. Γρήγορα την επιθετική. Είπες για επιθετικό. Γάνιασα στη μετάδοση να λέω για το Γιουνές που δεν έμπαινε μέσα στην περιοχή. Υπάρχει εξήγηση. Ναι. Γι' αυτό, γιατί είναι μήπως επειδή προσπαθούσε να πάρει μπάλα. Πώς θα πάρει, αφού. Είναι εντάξει, εγώ αυτό που κατάλαβα πρώτα παιχνίδια που είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής και center forward. Είναι όμως center forward που ψάχνει την μπάλα έξω από την περιοχή. Θα ήρθε, έκανε τον goal, δηλαδή βρήκε, μπαίνει σε ευκαιρίες, αλλά δεν γεμίζει την περιοχή. Και νομίζω εκεί θα πρέπει να το δει ο προπονητής γρήγορα, για ώστε να βάζει και κάποιον ποδοσφαιριστή που όταν βγαίνει αυτός να μπαίνει άλλος μέσα ή έστω να μπαίνουν και δύο. Δηλαδή πολλές φορές και στα προηγούμενα μάτια στην έδρα μας βλέπαμε την ομάδα να είναι στα πλάγια και να μην είναι κάποιος μέσα για να μπορέσει να σεντεράρει ο παίχτης την μπάλα, που θα πρέπει να είναι όχι ένας, να θυσιάζει και δεύτερος και σαν κρυφός. Εγώ είδα 5 φορές τον Τζανακάκη να βγαίνει σε θέση σέντρας
και να γυρίζει την μπάλα πίσω, να τρώει και πινελίκη επειδή την γύρισε πίσω, αλλά δεν είχε κανένα μέσα στην περιοχή για να σεντράρει. Ναι, ακριβώς. Γιατί σηκώνει την μπάλα, σηκώνει ο παίκτης το κεφάλι και δεν βλέπει κάποιος στην περιοχή για να κάνει τη σέντρα. Ναι. Και γι' αυτό νομίζω ότι έχουμε και λίγε από τα πλάγια ευκαιρίε. Μήπως τι. Όλες ευκαιρίες γίνονται από τομικές προσπάθειες και τέτοια. Δεν έχουμε παίκτες που βγουν από τα πλάγια και να μπουν σαν δεύτερος και τρίτος, σαν κρυφός. Σε αυτό το κομμάτι το οποίο αναφέρουμε τώρα και αναλύουμε, ίσως και αυτό το οποίο διακρίνουμε στα τελευταία δύο μάτς, δηλαδή η στατικότητα των μεσοεπιθετικών και ίσως σε αυτό να παίζει ρόλο και η παρουσία του Γκάμα στον άξονα. Γιατί το βλέπουμε στα τελευταία δύο παιχνίδια αγωνίζεται εκεί πέρα και ειδικά κόντρα στον Μπας είχε απέναντι ένα φορτωμένο κέντρο και δεν είναι και ο παίκτης που θα πατήσει την περιοχή από τον άξονα και δεν προσέφερε και αυτά τα οποία ενδεχομένως θα περίμενε ο Ερέρα στη συγκεκριμένη θέση. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι και ο κ. Πετράκης που έγινε και 6 χρόνια στην ομάδα στον Μπας Γιάννη διάβασε καλά τον Άρια, είδε γιατί στα πρώτα παιχνίδια κακώς ή καλώς οι αντίπαλοι δεν ξέραν καλά ακόμα τους δικούς μας ποδοσφαιριστές, που ήταν ποδοσφαιριστές που ήρθαν τώρα στην Ελλάδα. Ενώ τώρα ο Άρης είναι λογικό να γίνει και πιο προβλέψιμος και θα πρέπει και άλλοι ποδοσφαιριστές να παίρνουν προσπάθειες και να αλλάξει λίγο και την τακτική. Γιατί νομίζω καλά στήθηκε ο Πας Γιάννηνα. Γι' αυτό και ο Άρης είχε λίγες ευκαιρίες και χάλασε πολύ το παιχνίδι του Άρη. Αυτό που φοβερόταν και φάνηκε ο κ. Πετράκης να χαλάει γρήγορα το παιχνίδι του Άρη και γι' αυτό έβαλε κάποιους ποδοσφαιριστές και έπαιξε το παλιό σύστημα το man to man. Κάποιος ποδοσφαιριστές δεν τους αφήνει καν να πάρουν την μπάλα. Τον Γκάμα για παράδειγμα. Βέβαια, μιλάμε για ένα άλλο μάτς. Αν βάλει γκολ ο Ματέο Γκαρσία. Ναι, ναι. Πόσο έτσι, διαφορετικό έτσι μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο έτσι και αλλάζουν όλα από εκεί και έπειτα. Όπως έγινε και με τον Γιουνέση, με τον Λιβαδιακό. Ναι, έτσι είναι, εντάξει, θα ήταν τελείως διαφορετικό μάτς. Και αν δούμε και όλη την εικόνα του παιχνιδιού, ο Άρης είχε χάσει τις ευκαιρίες και στο τελευταίο λεπτό, αν ο Δελίδης που ήταν άτυχος στον προηγούμενο, που έβαλε το αυτογόλ, ας το πούμε έτσι, εκεί θα μπορούσε να ήταν ο Λίβος και να έβαλε το 1-1. Θεωρείς ότι... Θα έχουν και αυτά τα παιχνίδια. Καλά, βέβαια. Θα ήθελα δηλαδή και αυτό που φοβόμουν ότι οι ποδοσφαιριστές δεν βρέθηκαν ποτέ πίσω στο σκορ και πίστευα ότι θα είχαμε μεγαλύτερη πίεση στο Μπασιλένα τα τελευταία λεπτά έστω. Οι αλλαγές τελικά άργησαν ή δεν άργησαν? Ωραία, δεν είμαστε εμείς από την Κερκίδα να κρίνουμε το. Ναι, ακριβώς αυτό ήταν από τώρα. Κρίνουμε και εγώ τώρα που γίνει. Μην νομίζετε και εγώ γίνει φιλάθος, ταξιδεύω μαζί και από την Κερκίδα φωνάζω. Εύκολο φαίνεται απ' έξω. Αλλά αν πριν το πρωτάθλημα λέγαμε ο Άρης στην τέταρτη γνωστική θα έχει 9 βαθμούς, όλοι θα λέγαμε είναι ότι καλύτερο γίνεται επιτυχία τεράστια. Ναι. Άρα να μην κρίνουμε και να μην πιστεύω πρέπει να είμαστε και ήρεμοι και να πούμε μπράβο στα παιδιά στην προσπάθεια που έχουν κάνει ως την τέταρτη αγωνιστική και έχουν φέρει 9 βαθμούς, πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα, σε μια ομάδα που γίνανε πολλές μεταγραφές. Παίζει ρόλο αυτό, Γιώργο. Έδειξαν ότι σίγουρα παίζει ρόλο μέχρι να βρεθούν και οι ποδοσφαιριστές. Εγώ το φοβόμουν πολύ αυτό το πράγμα. Μέχρι να βρεθούν, να γνωριστούν οι ποδοσφαιριστές, να δουν σε ποιο σύλλογο ήρθαν, αλλά και μεταξύ τους να θέλουν παιχνίδια ώστε να γνωρίσουν ένας τον άλλον. Και ακόμα έχουμε. Γρήγορα. Δηλαδή ο Σιώπης έπαιξε, έχει παίξει, βλέπω, 34 λεπτά συνολικά. Ο Μαρτίνες ένα τεταρτάκι. Ο Μαύραϊ. Ο Μαύραϊ ακόμα δεν έχει παίξει. Δεν έχει μπει σε αποστολή, όχι δεν έχει παίξει. Ο Βίτορ το ίδιο. Θέλουν παιχνίδια και να βρεθούν μεταξύ τους και νομίζω αυτό και κάναν γρήγορα. Στο συγχαρητήριο αξίζουν και στον προπονητή. Θέλει υπομονή. Εντάξει, όλοι. Υπομονή δεν έχουμε. Εντάξει, εμείς ναι. Ξέρεις γιατί δεν έχουμε. Μεθαύριο είναι ο ΠΑΟΚ και θέλω ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Στο καπάκινο Αστέρας Τρίπολης, νομίζω από τα πιο δύσκολα εντός έδρας παιχνίδια. Εντός έδρας, εκτός έδρας. Ίσως να είναι καλύτερα με ομάδες από τον Αστέρα Τρίπολης. Γιατί κανένας Αστέρας Τρίπολης δεν θα βάλει 10 πίσω την μπάλα. Θα παίξει ποδόσφαιρο. Θα βρει χώρο ο Ματέο, ο Γκάμα, ο Ντιγκινή να κινηθούν και να κάνουν το παιχνίδι τους. Εντός έδρας όμως είναι πολύ δύσκολο το μάτς της Κυριακής και θέλω την άποψη και για τα δύο μάτς. Και του Κυπέλλου και της Κυριακής. Εντάξει, μόλις άκουσα την κλήρωση με τον ΠΑΟΚ, ήταν σίγουρα ένα πονοκέφαλο και για τον προπονητή, το καταλαβαίνω, και για τους ποδοσφαιριστές. Γιατί ήρθε σε ένα σημείο που η ομάδα. Πήγαινε καλά, πάει καλά, έχει θετικές εμφάνισεις και ήταν λίγο νωρίς γιατί περίμενε και τον ΠΑΟΚ γιατί είναι ένα ντέρμπι, το εξηγήσουμε στην πόλη, που είναι σημαντικό για τους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Ναι. Έτσι και την ψυχολογία για τη συνέχεια. Και νομίζω ήρθε λίγο νωρίς γιατί τους περίμενε στον ΠΑΟΚ στην 7η αγωνιστική στην έδρα σου.
Αλλά αν το δούμε επαγγελματικά, είναι ένα παιχνίδι που σαν προπονητής για μένα θα πρέπει να δώσει συμμετοχή και στους άλλους ποδοσφαιριστές τώρα που θα είναι και ξεκούραστοι, να δείξουν και αυτοί ότι αξίζουν να είναι στην ομάδα, γιατί έχει ποδοσφαιριστές που θα ήθελα να τους δω περισσότερο χρόνο, δεν τους έχω δει και εγώ και ο κόσμος ακόμα, και σίγουρα είναι ποδοσφαιριστές που και στα φιλικά δείξανε καλά στοιχεία και θα άξιζαν και περισσότερα λεπτά μέχρι τώρα και δεν τους δόθηκε ευκαιρία. Και για να δώσει, Γιώργο, και ανάσταση σε κάποιους ποδοσφαιριστές που φαίνεται ότι τις έχουν ανάγκη, και φάνηκε νομίζω και κόντρα στον μπάσκετ, και σε ένα παιχνίδι που αν αφήσει στην άκρη το γόητρο και τη σημασία του έτσι για τον κόσμο των δύο ομάδων και για την πόλη γενικότερα, δεν κρίνει και κάτι. Νομίζω ότι, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ίσως να κρίνει την πρώτη θέση στον όμιλο. Ναι, εντάξει, δεν είναι και αυτό είναι ακόμα νωρίς, αλλά είναι ακριβώς είναι ένα ντέρμπι της πόλης που όποτε θα παίζουν και αυτές οι δύο ομάδες, συγχαίρονται εβδομάδες πριν ήδη από την κλήρωση κιόλας, και είναι ένα μεγάλο ντέρμπι που είναι πολύ καλό για την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών, γιατί ξέρουν ότι οι φύλαθλοι των δύο ομάδων το παίρνουν πολύ σοβαρά αυτό το πράγμα, αυτό το παιχνίδι. Αλλά αν το δεις και επαγγελματικά, έτσι ακριβώς είναι το πρώτο παιχνίδι στο κύπελλο και είναι ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές που, σας λέω ξανά, ότι ενώ ξέρουμε είναι στην ομάδα, ξέρουμε είναι καλοί ποδοσφαιριστές ή ακούσαμε καλά, ακόμα δεν τους έχει δοθεί ευκαιρία στο πρωτάθλημα, όπως είναι και ο Ναζλίδης που τον βλέπει σε ένα φιλικό, ασχέτα και ας είναι με τον Αγροτικό Αστέρα, βάζει 3 γκολ, αλλά ακόμα τον βλέπει δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Και το παιδί σίγουρα θα βράζει και θα περιμένει την πρώτη ευκαιρία, που το ξέρουμε καλά ότι αν την Τετάρτη πάει καλά και είναι επιτυχήση το που θα παίξει, θα βοηθήσει πολύ στο πρωτάθλημα. Είναι νομίζω ευκαιρία και για τον προπονητή να δει και ποιους άλλους ποδοσφαιριστές θα μπορέσει να χρειαστεί άμεσα να τους πετάξει μέσα στον αγώνα. Sure. Αυτό νομίζω ακόμα χρειάζεται, γιατί έχει ποδοσφαιριστές από τον πάγκο που δεν ξέρουμε ακόμα σε τι κατάσταση είναι. Ωραία. Και μιας που σε έχουμε και μαζί μας, και αφού καλύψαμε έτσι και τα του αγώνα του περασμένου Σαββάτου. Θα ρωτήσεις για καφέ τίποτα. Και τον αγώνα. Όχι. θα σε ρωτήσω για έναν παίχτη του Άρη, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη για να επανέλθει και το γνωρίζει αρκετά καλά, τον Δημήτρη τον Ανάκογλου. Τι είναι, φίλε? Α, ναι. Όντως, είπα καφέ εκεί και κερνάει. Μόνο τον Ανάκολο κερνάς καφέδες όμως. Εντάξει. Καλά. Μέχρι να γίνει καλά τον είπα και να βάλει το πρώτο γκολ τον Άρη. Θα είναι όλα κερασμένα. Εσύ που τον ζεις και μιλάτε έτσι, πώς το. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για αυτόν, αλλά το παλεύει, δεν το αφήνει. Καταρχήν έχουμε χρονικό ορίζοντα επιστροφής. Μέσα στον επόμενο μήνα θα αρχίσει σταδιακά να μπαίνει στις προπονήσεις. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που νομίζω και στην ΑΕΚ άφησε πολύ καλά στοιχεία, και στο Μανσαρεκό πριν, ένας ποδοσφαιριστής νέος και για μένα πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, που σε τέτοια μάτσα όπως ήταν στα Γιάννενα, σε καλές μέρες θα μπορεί να τα πάρει και μόνος του, γιατί τον έχω παίξει και συμπαίχτης. Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστή. Το παιδί φυσικά έδειξε και όλες και στην ΑΕΚ και βοήθησε πάρα πολύ να επιστρέψει στην Αλφα Εθνική, και ήταν και στην Αλφα Εθνική πάρα πολύ καλός, αλλά ήταν άτυπος με τον τραυματισμό του που έπαθε δύο χειραστούς και δεν μπόρεσε να δείξει αυτό που αξίζει. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψει δυνατός και θα βοηθήσει στον Άρη μας. Μακάρι να το παιδί καλά. Πρώτα Θεός. Και να βγάλει στο κήπεδο αυτό το οποίο μπορεί να παίξει. Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Απλά λίγο ήθελα να σχολιάσω λίγο για τον κόσμο που δεν μπορεί να είναι κοντά στην ομάδα. Που είναι τραγικό να πηγαίνω τόσο νωρίς στα Γιάννενα από τις 12 ώρες που ταξίδευα και να βλέπεις το δρόμο να είναι κυτρινόμαυρο μέχρι τα Γιάννενα, να έχει παντού μπλόκα, να σταματάνε η αστυνομία, τον κόσμο, να ταλαιπωρεί τόσο πολύ κόσμο, να σπουδαστεί, ήθελε να είναι κοντά στην ομάδα, και όσοι φτάσαν στα Γιάννενα, που ήταν πάρα πολλοί κόσμος, γιατί έμενα εκεί και το βράδυ βγήκα με τη γυναίκα να φάω, και ήταν πάρα πολλοί κόσμος αριανούς στα Γιάννενα, τους βλέπεις και είναι τόσο στεναχωρημένοι, όχι τόσο μόνο για την ήττα, αλλά που δεν φτάσαν ως εκεί και δεν μπορούσαν να βρουν ένα εισιτήριο, να μπουν μέσα, και ήταν παραδειγματικοί, που ενώ φάγαν τέτοια πίκρα, δεν κάναν ούτε το παραμικρό επεισόδιο στα Γιάννενα. Είναι κρίμα, γιατί τέτοιες ομάδες όπως ο Άρης, που βαλάει και τόσο κόσμο εκτός έδρας, ομορφαίνουν τον ποδόσφαιρο. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις και το λες, είναι ένα από τα πράγματα που θα σχολιάζαμε και εμείς. Συνήθως οι καλεσμένοι αποφεύγουν να μιλήσουν για τέτοια θέματα, δηλαδή πολύ πιθανόν κάποιο άλλο να έλεγε: παιδιά, εγώ θα μιλήσω μόνο για το ποδόσφαιρο, δεν είναι δικό μου θέμα. Μπράβο σου, Γιώργο, που το θίγεις από μόνο σου κιόλας. Να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να είσαι. Καλά. Λοιπόν, αυτά από το Γιώργο Κουλιά. Και μπράβο του, το λέω και δημόσια. Ναι, ναι. Συνήθως σε τέτοιες ερωτήσεις δεχόμαστε τρίπλες. Αλλά επειδή ο Γιώργος ξέρει για να σκοράρει. Και αυτός έπεσε θύμα των μπλόκων εκεί πέρα στα διόδια. Όπως όλοι μας. Ο Κουλιάς, ο οποίος μπήκε ως σχολιαστής της Νόβα. Ναι, ναι, ναι.